Οι συνέπειες πλέον της κλιματικής αλλαγής είναι ορατές σε μια σειρά από περιοχές της Πελοποννήσου. Δεν το έχουμε πει πέρυσι, το λέμε πολλά χρόνια, ότι η κλιματική αλλαγή έρχεται, ότι η νότιο Πελοπόννησο, η νότιο Ελλάδα πάει για ερημοποίηση. Άμα πάτε και σε περιοχές της Λακωνίας ή της Αργολίδας, ήδη φαίνεται τα αποτελέσματα της ερημοποίησης, γιατί πάνε πιο μπροστά από εμάς. Και όλα αυτά διαφαίνονταν στον ορίζοντα. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι δεν έχουν γίνει εκείνα τα απαραίτητα έργα υποδομής προκειμένου να ανασχεθεί η άμεση επίδρασή της. Ενώ το περιμένουμε χρόνια, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δυστυχώς δεν έχει γίνει έργο υποδομής για να μπορούμε να πούμε μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Άμα δείτε σε πολλές περιοχές της Ελλάδος αυτή τη στιγμή φωνάζουν ότι τελειώνει η καλλιέργεια. Δεν είναι μόνο η Μεσσηνία, είναι γενικότερα. Αυτή λοιπόν η κατάσταση έχει επηρεάσει όχι μόνο τις περιοχές αλλά και την παραγωγική τους δυναμική. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ήδη ξεκινήσαμε να τη συγκομιδή. Δυστυχώς πολλά περιβόλια δεν θα μπουν μέσα σε οικοπερίβολα η παραγωγή να μαζέψουν ή θα περάσουν μια φορά να ξεδιαλέξουν ό,τι βρούνε καλό κάτω, να διώξουν και τα σηκώφυλλα γιατί έχουν πέσει και αν βρούνε τίποτα καλά να τα λιάσουν, να τα φέρουν. Αλλά εγώ θα πω στους παραγωγούς, αυτά που δεν είναι καλά τα σίκα δεν είναι ούτε για απόσυκα να μην δοκιμάζουν να τα μαζέψουν γιατί δεν πάνε σε καμία αγορά. Οι παρατεταμένες εδώ και περίπου 3 μήνες υψηλές θερμοκρασίες έχουν επηρεάσει κατά πολύ την παραγωγή των σίκων. Τα μηνύματα που φτάνουν ήδη από την συγκομιδή είναι δραματικά. Και δεν ξέρω ακόμη και αυτές οι σίκες που κρατάνε αυτή τη στιγμή, αν την επόμενη εβδομάδα συνεχίσουμε να μαζεύουμε σίκα αυτοί που έχουν ήδη ξεκινήσει, που είναι κάποια περιβόλια ποτίζονται, κάποια είναι γέρα και μαζεύουν κάποια σίκα. Αλλά η συνεχόμενη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 40 είναι ένα φαινόμενο φέτος που δεν είχε συμβεί ποτέ. Από το Μάη μήνα έχουμε 40, 42, 43 βαθμούς συνέχεια 40, και παραπάνω φτάσανε. Και καλά πώς αντέχουν τα δέντρα. Δηλαδή, εκείνα τα δέντρα που έχουν πράσινα φύλλα ακόμη, λες πώς αντέχουν αυτή τη στιγμή. Άμα δείτε και οι ελιές στα υψώματα στις πλαγιές, σχεδόν μπορώ να πω έχουν τελειώσει. Υπάρχουν υπερβολιά που φτάνουμε στο 100%. Και υπάρχουν περιβόλια που είναι στο 60-70%, είναι τεράστια η ζημιά που λέει η εκτίμηση που κάνουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο μηχανισμός του ΕΛΓΑ σε ό,τι έχει να κάνει με την αποτίμηση αυτής της ζημιάς έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Ωστόσο, όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος της ΕΚΚΙΣ, δεν βγαίνει η κατάσταση με επαναλαμβανόμενες αποζημιώσεις αν δεν υπάρξουν αναγκαία έργα που να ενισχύουν την παραγωγική δυναμική.